Βλέπουν γενικά στους κήπους. Απίστευτο κι όμως συμβαίνει. Άγνωστοι κλέβουν μέχρι και τις καλλιέργειες ανέργων στο δημοτικό λαχανόκηπο του Ηρακλείου. Μηδέν παρακίθη! Τίποτα! Τίποτα! Ελάτε να! Μετρημένες οι ντομάτες 15! 10, 11, 12, 13, 14, 15 ρίζες. Ένα γούρι, την άλλη αγουριά τη δείξανε φάρμακο και τη ξεράνανε. Εδώ είχαν μπει, ορίς ακόμα οι ροδιές. Εβάλαμε το σύρμα και πάλι μπαίνουνε μέσα. Ποιος ο λόγος να ερχόμαστε, να κουραζόμαστε. Θα το εγκαταλείψω κι εγώ. Πόσο καιρό σας κλέβουν? Δύο μήνες. Σφοδρές αντιδράσεις πολιτών στον φακό της Crete TV. Δηλώνουν τώρα ότι θα εγκαταλείψουν τις καλλιέργειές τους. Είναι δώρον άδωρο να ερχόμαστε εδώ να κάνουμε τι? Να παλεύουμε και να μην κάνουμε τίποτα? Είναι δώρον άδωρο. Και γι' αυτό εγκαταλείπομαι κι εγώ σήμερα. Όπως υποστηρίζουν, δεκάδες είναι τα κρούσματα κλοπών από αγνώστους που εισβάλλουν στην αγροτική έκταση και φορτώνουν σε κλούβες αλαχανικά που με τόσο κόπο καλλιέργησαν οι ωφελούμενοι της κοινωνικής αυτής δομής για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών. Με κλέψανε καρπούζια, με κλέψανε πιπόνια, ντομάτες. Έχουν έρθει τώρα 8 μέρες και βρήκα 3 ντομάτες και 5 μελιτζάνες. Το είπανε, δεν δώσανε σημασία. Δεν του διαφέρει. Λοιπόν. Εγώ έχω αποφασίσει σήμερα, είναι η τελευταία μέρα. Τα ξεριζώνω και φεύγω. Επί δύο μήνες άγνωστοι έχουν ρημάξει το δημοτικό λαχανόκηπο που λειτουργεί σε έκταση στον καρτερό, με τους ανέργους να βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς είναι μετρημένα πλέον τα λαχανικά που μαζεύουν. Όλο μου το εισόδημα είναι ένα κολοκύθι, ένα γούρι, 3 μελιτζάνες. Αυτά από το ζόρε τους τα κόψανε και τα ρίξανε κάτω. Από το πλάι μπορούν να πάνε πολλά αμάξια. Είναι περιφραγμένος όμως όλος ο λαχανόκηπος και προφανώς αυτοί είτε σκάλα βγάζουν και μπαίνουν μέσα, δεν ξέρουμε ποιο τρόπο το κάνουν. Εδώ πρέπει να καταλάβει η κοινωνία ότι αυτοί οι άνθρωποι αγωνίζονται καθημερινά. Μπαίνανε με τα αμάξια, το είχαμε αναφέρει. Δεν κάνανε τίποτα. Πέρα από το ότι κάνουμε επισκέψεις τα απογευματινά, να δούμε αν δούμε κάποια κίνηση που είναι υπόπτη, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Δεν προβλέπεται και από το πρόγραμμα. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή λείπει η επιστάτριά μας από εδώ και θέλουμε να ξέρουμε το λόγο. Ο ρόλος της επιστάτριας ήταν εδώ να μας. Να ελέγχει τους κήπους, να ανοίγει τα νερά, αν χρειαστούμε εργαλεία. Ακόμη και ο ωφελούμενος του προγράμματος έκλεβε τους υπολείπους στο δημοτικό λαχανόκηπο, όπως διαπίστωσαν οι αρμόδιοι, οι οποίοι τον απομάκρυναν από το χώρο. Είχαμε την επικοινωνία, το διασταυρώσαμε και διώξαμε το άτομο που ήταν εκεί. Παρακαλώ πάρα πολύ, ειλικρινά, να σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ταλαιπωρούνται καθημερινά για να βγάλουν ορισμένα προϊόντα για το σπίτι τους και πάνε κάποιοι. Να μην τους χαρακτηρίσω άθλιοι άνθρωποι και λιμένονται αυτόν τον κόπο. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη για το αν τελικά συνεχιστεί ή όχι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο λύγει τον Γενάρη. Δεν γνωρίζουμε αν συνεχιστεί ή όχι.